Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η, είναι 6 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στο Ήπειρο στη Βιέννα και βλέπετε την ώρα της Ηπείρου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 5 παρά 10 περίπου για να δούμε όλη την επικαιρότητα, για να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Όσο μετρά αντίστροφα το ρολόι, φτάνει σιγά σιγά στη λήξη της υπηρεκλογική περίοδος. Αύριο το βράδυ, αύριο τα μεσάνυχτα, πέφτει και επίσημα βλέα στην συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, ο κάθε ένας υποψήφιος έτσι ανεβάζει ρυθμούς προεκλογικά. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για τις ευρωεκλογές, αλλά θα έχουμε και μία ισχυρή δόση πολιτισμού σήμερα προς το τέλος της εκπομπής, γιατί πάντα αυτή η εκπομπή, πάντα αυτός ο σταθμός στηρίζει τον πολιτισμό και τις δράσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή μας. Το 2651-068541-68542 είναι στη διάθεσή σας για τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Καλείτε, εκεί βρίσκεται το δημοσιογραφικό τμήμα του Ήπειρου στη Βιέννα. Μεταφέρετε ό,τι εσείς κρίνετε αναγκαίο. Το ίδιο κάνετε στο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής που θα το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, μόνο με γραπτά μηνύματα όμως. Στο ora.ipiru@gmail.com περιμένουμε τα email σας, ενώ μας βρίσκετε και στο Facebook. Αναζητώντας με ελληνικούς χαρακτήρες, η ώρα της Ηπείρου βρίσκεται εκεί, τη σελίδα της εκπομπής. Και αφού θα μπείτε που θα μπείτε στον κόπο, μπαίνετε στις σελίδες του Ηπείρου στη Βιέννα, στο Facebook, το X και το YouTube. Μας βρίσκεται και εκεί, αναζητώντας αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, Ήπειρου στη Βιέννα. Και στο κανάλι μας στο YouTube βλέπετε και μία-μία αναλυτικά τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων, τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε μεταδίδεται. Και όλες τις συζητήσεις έτσι για τις ευρωεκλογές με τους εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, είτε μιλάμε για τις καθιερωμένες εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, είτε για τις έκτακτες εκπομπές, όλα ανεβαίνουν εκεί. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως κάνουμε και κάθε μεσημέρι, και να επιστρέψουμε στη συνέχεια για την πρώτη πολιτική συζήτηση. Καταγράφουν όλα τα ζητήματα λίγο πολύ τα πρωτοσέλιδα, με το βλέμμα όμως στραμμένο στις ευρωεκλογές και στα όσα συμβαίνουν όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί δίνουν τον αγώνα της ψήφου και με τις ομιλίες τους από διάφορα μέρη της χώρας. Κυριαρχεί φέτος σε αυτές τις εκλογές πάρα πολύ Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι, ως τόπος διεξαγωγής των κεντρικών ομιλιών των πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο βέβαια. Βγαίνουν και πολλά, ακούγονται και πολλά από εκεί. Πάμε να δούμε τι καταγράφει για αρχή η εφημερίδα των συντακτών. Γιατί τρέμουν τα κόμματα την αποχή, τι κρίνεται στις ευρωεκλογές της Κυριακής, υπάρχει κρίση στο πολιτικό σύστημα και πώς εκφράζεται, υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης και πώς την αντιλαμβάνεται κάθε πολιτική δύναμη, γιατί οι περσινές εθνικές εκλογές έδωσαν προβληματικό αποτέλεσμα, τι επιδιώκει η κυβέρνηση και τι αντιπολίτευση, τι επιδρά αποφασιστικά στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Έγκλημα τεμπών και ευθύνη υπουργών, νομική ομάδα κύρους θα προτείνει αλλαγή του νόμου. Ποσειδόνια 2024, στο επικέντρο οι ανησυχίες για το σκιώδη στόλο. Κλαουδία Σέινμπαουμ, η κεντροαριστερή πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού με το ακτιβιστικό παρελθόν. Ο κοινωνιολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Προσοχή στον Κάφκα, δεν ζούμε σε ένα συνεκτικό κόσμο, ζούμε στο χάος, προσοχή στον Καφκά». Ρόδος, αμφίβιοι σερβιτόρια, ένας παρανομίες. Νοσοκομείο Ηρακλείου κόβει το απογευματινό PET scan γιατί κοστίζει, η κοινική απόφαση του διοικητή και η πληρωμένη απάντηση της Διευθύντριας Πυρηνικής Ιατρικής. Έκθεση για τα κάμπ της ενδοχώρας, αβίωτες συνθήκες για 16.911 πρόσφυγες. Θεσσαλονίκη, το παλατάκι θύμα της ψηφοθυρίας του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σφυροκόπημα για το πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Γράφουν και μιλούν στην Ευσύν, μια σειρά από υποψήφοι από όλα τα κόμματα. Το debate των ανταποκριτών, δημοσιογράφοι από 5 κορυφαία ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης ακτινογραφούν την επόμενη πενταετία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εύχερα τεξ, εργαζόμενοι περιφρουρούν την εργασία τους, φόβοι για το μέλλον του εργοστασίου κλώστο υφαντουργίας στο Κιλκής. Στην Καθημερινή για τη συνέχεια,
Επιχείρηση διαρκείας κατά των καταλήψεων, στόχος να απελευθερωθούν όλοι οι χώροι των Ιδρυμάτων. Επίδειξη ενότητας της Δύσης στη Νορμανδία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο 98χρονος Ασίλ Μιλέ, τελευταίος επιζών των ελεύθερων γαλλικών δυνάμεων, αποτείουν στη φωτογραφία που βλέπουμε φόρο τιμή στη γαλλική αντίσταση στο Πλιμελέκ της Βρετάνης, στην παραμονή της 80ης επετείου από την απόβαση στη Νορμανδία. Στο μεταξύ, στη Γαλλία έφτασε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, και αναμένονται ακόμη πολλοί ηγέτες της Δύσης σε μια επίδειξη ενότητας. Τελεσίγραφο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μεγάλους οφειλέτες, ρύθμιση ή δημοσιοποίηση στοιχείων έως τις 31 Ιουλίου. Τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ στο παραπέντε της κάλπης με αφορμή τις δηλώσεις για τους ελέγχους πόθεν έσχες, αναφέρεται έτσι στις δηλώσεις του Θανάση Οικονόμου που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Προεκλογικό ταξίδι της Μελώνη στην Αλβανία, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο Αλβανός ομολογός της επισκέφθηκαν χθες το υποκατασκευή Κέντρο Επεξεργασίας Αιτήσεων Ασύλου στην παράκτια πόλη Σενγκίν στην Αλβανία. Αμφισβητείται η διάβγεια του Biden, δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στο ΝΑΤΟ για τα Σκόπια, ο Μητσοτάκης προειδοποίηση στον Μητσκόσκι. Ευρωεκλογές, οι τάσεις, αναηλικιακή ομάδα, η γκρίζα ζώνη των νέων, τα ηλικιακά κάστρα των κομμάτων, ανατροπές και εκπλήξεις για τις επιλογές των ψηφοφόρων. Έτσι, σύμφωνα με τα όσα καταγράφει η Καθημερινή. Στα νέα, αναδρομικά πώς πρέπει να δηλωθούν, τι πρέπει να ξέρουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, πώς μπορούν να διορθώσουν τις δηλώσεις αν ήδη τις έχουν υποβάλει. Με αφορμή το πόθεν έσχες Κασελάκη, ένας εμφύλιος, πολλά μυστήρια, έκρηξη στη Νέα Αριστερά μετά τις καταγγελίες τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για συναλλαγή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι είπε στο Γιώργο Παπαχρήστο, ο καταγγέλων Θανάσης Οικονόμου. Γιατί ο Στεφάνος Κασελάκης δεν κατέθεσε αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς προέκυψε το εισόδημα, ποιες είναι οι τρεις εταιρείες και από πού προήλθε ο δανεισμός. Ακαθάριστα οικόπεδα, τα ναρκοπαίδια της Ανατολικής Αττικής. Προβληματική και η πλατφόρμα της δήλωσης, αυτοψία των νέων σε Καλλιτεχνούπολη, Άγιο Ανδρέα, Κόκκινο Λιμανάκι, Μάτι, Ραφίνα και Επικέρμη. Περιοχές που έχουν υποφέρει πολύ στο παρελθόν, όλοι τα θυμόμαστε. Υποψήφοι στην Εκκλησία ζητούν την ευλογία πριν από τις κάλπες, συνωστισμός πολιτικών στην Αρχιεπισκοπή και σε Μητροπόλεις, ανά την περιφέρεια. Επέτειος D-Day, ο πόλεμος δεν είναι πια και τόσο μακριά. Πούτιν, αν χτυπηθούμε, θα απαντήσουμε. Με πλειοψηφία 4-3, η ΑΔΑΕ δεν κάλεσε ακρόαση την ΕΕΠ για τον Ανδρουλάκη. Υπουργείο Υγείας, 20.292 αιτήσεις για 817 θέσεις εργασίας. Καταγγελίες, δεν έχει γίνει χαρτογράφηση στα Τέμπη. Πρόγραμμα τουρισμός για όλους, η διαδικασία και όλα τα κριτήρια. Και κινηματογράφος, ελληνικές ταινίες σε 8 διεθνή φεστιβάλ. Σίγουρα πολύ καλό αυτό για την εγχώρια παραγωγή του κινηματογράφου και ευρύτερα του καλλιτεχνικού τομέα. Απογευματινή επόμενη εφημερίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι πόροι με τεκμηριωμένες προτάσεις. Μεγάλη συγκέντρωση υπό αφόρητη ζέστη. Μιλούν οι δημοσκοπήσεις, οι αναποφάσιστοι και οι αποχή κρίνουν την τύχη των 5 μικρών κομμάτων. Η νέα μεταμφίεση Κασιδιάρη. Οι αλλαγές στον τρόπο συνταξιοδότησης των επαγγελματικών ταμείων για τους προ του 2023 και τους μετά. Και όμως πέφτουν αργά-αργά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μαρινάκης για τους ναύλους και τις προοπτικές της ναυτιλίας. Τρέχει το πρόγραμμα με τις 10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 25 με 45 ετών με 100% επιδότηση των επιχειρήσεων. Ραγδαίες εξελίξεις στα κολέγια με ιατρική σχολή από το Μητροπολιτικό. Ποια θέλουν να γίνουν πανεπιστήμια. ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση μετά το αστείο πόθεν έσχες, η παρέα Κασελάκη με τοπική σύγκρουση με τη Νέα Αριστερά από τις αποκαλύψεις Οικονόμου που αποδοκιμάστηκαν. Πανελλαδικές, πιο πολύ σακτέις ευελπίδων, ικάρων και δοκίμων για να μην υπάρξουν καινές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, πόσοι θα μπουν ανασχολή. Υγεία, αύξηση λοιμόξεων από παρβοϊό, ποιοι πρέπει να προσέχουν,
έγκαιες, ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες και ανοσοκατασταλμένη επαγρύπνηση, συνιστά το ECDC. Αυγή, περίεργα ερωτήματα για την αμοιβή του κυρίου Γκρίνμπεργκ, η Enterprise Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριος Μύρλης. Παρουσιαστείτε στο δικαστή, κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ευθείες βολές προς τον Πρωθυπουργό, που απουσίασε από τη χθεσινή εκδήλωση των συγγενών των Τεμπών. Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, είναι real estate. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον νόμο για να μην δηλώνονται τα μετρητά εκτός τραπεζών και μετά αγόρασε με 71.000 ευρώ ακίνητα στα ζαγοροχώρια που εντάχθηκαν στον κατάλογο της UNESCO. Στέφανος Κασελάκης από Χαλκίδα, προσωπικό και μέσα στην πυρόσβεση και στην υγεία, πληρώνουμε από την τσέπη μας τα τέλη κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων, είπε εθελοντίστας ο πυροσβέστης. Σήμερα η μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στο ριζοσπάστη, να κάνουμε πράξη αυτό που φοβούνται, να ανεβάσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πιο ψηλά. Μεγαλειώδη συγκέντρωση, μήνυμα ελπίδας από το Σύνταγμα. Δημοσκόπησε το 53% των Ελλήνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχαιρετά τη συντρόφισσα Κατίνα Μανιτάρα, μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Μεταλλεία Χαλκιδικής, αναδίπλωση της εργοδοσίας κάτω από την πίεση του αγώνα. Στον ελεύθερο τύπο, Βατερλό Κασελάκη, δίχως τέλος στον μπάχαλο με το πόθεν έσχες, άνω κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ, εμφύλιος, στην αριστερά όλοι εναντίον όλων, μετά τη δήλωση του Θανάση Οικονόμου για συνδιαλλαγή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαδικασία ελέγχου πόθεν έσχες Μητσοτάκης. Φοδρή επίθεση από Ανδρουλάκη, νέα ερωτήματα για το ακίνητο Κασελάκη στη Νέα Υόρκη. Αυξάνονται κατά 222 εισακτές στις στρατιωτικές σχολές. Ξύλωσαν ομπρέλες μέσα από τη θάλασσα στο ίδιο beach bar της Ρόδου, όπως και πέρυσι, πάνω από 1.900 καταγγελίες στην εφαρμογή MyCoast. Δωρεάν self-test για καρκίνο του παχαίους εντέρου σε 2,8 εκατομμύρια πολίτες, μια σημαντική επιστημονική επανάσταση, θα έλεγε κανείς. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα παραμείνει γαλάζια στις εκλογές της Κυριακής. Η νίκη αρχίζει πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, στις κάλπες κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης έως το 2030. Και διπλή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εκενώθηκαν καταλήψεις σε Εξάρχεια και Βικτόρια. Κόντρα νιούς. Σπρώχνουν τον κόσμο σε αποχή από τις κάλπες. Η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας για το πόθεν έσχες εξοργίζει την κοινωνία. Στο 55% υπολογίζεται το ποσοστό αυτών που δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Καθόλου μικρό ποσοστό, η αλήθεια είναι. Και βέβαια δεν ξέρω και κατά πόσο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα περιοριστεί εκεί ή κατά πόσο θα είναι και πολύ περισσότερο. ΣΥΡΙΖΑ για πόθεν έσχες, γιατί δεν ανοίγουν την πλατφόρμα, έχουν αγορές με αδιευκρίνιστα. Νίκος Ανδρουλάκης, εμείς θα είμαστε πολύ πάνω και από τις ευρωπαϊκές και από τις εθνικές εκλογές. Μαρία Καριστιανού, αρκετά με την ατιμορρησία των υπουργών, εφορία αποβίβαση των Ράμπο στα νησιά. Σοκ και αποτροπιασμός από τη Γάζα, ομαδική τάφη με γυναικόπαιδα, τα SOS για τους ιδιοκτήτες, τι ισχύει για τον καθαρισμό των οικοπαίδων σε δάση και πόλεις. Πολύ μεγάλη προσοχή, το έχουμε ξαναπεί όλες αυτές τις μέρες. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει για τα καλά. Ναυτεμπορική τελευταία εφημερίδα, τρίμηνη ανάσα σε οφειλέτες με ρυθμίσεις χρεών. Δεν χάνεται ο διακανονισμός στην εφορία, ακόμη και αν μείνουν απλήρωτες νέες οφειλές για 3 μήνες. Ποσειδόνια 2024, σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας. Βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα αναφέρονται έτσι στα Ποσειδόνια. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γυρίζει σελίδα η νομισματική πολιτική. Έτσι, μεταξύ των θεμάτων που ξεχωρίζει η ναυτεμπορική. Θα πάμε να μπούμε στην πρώτη πολιτική συζήτηση για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα πρωτοσέλιδα, πλην ενδεχομένως της ναυτεμπορικής και του ριζοσπάστη, συνεχίζει να είναι πολύ ψηλά όλη αυτή η ιστορία με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη, τι γίνεται με το πόθεν έσχες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Πρωθυπουργό απαντήσεις για το δικό του το πόθεν έσχες. Μπαίνει κάπου στην ιστορία και Θανάση Οικονόμου με τις πρόσφατες δηλώσεις του. Τα βλέπουμε γενικώς όλα αυτά, όλες αυτές τις μέρες. Θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία καλωσορίζω μέσω του Skype στην ώρα της Επίρου. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι, εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο από όλη αυτή, για όλη αυτή την ιστορία, έτσι, με το πόθεν έσχες, που, ξαναλέω, μία δική μου άποψη, δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή την κοινή γνώμη, με την έννοια ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα, άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ ψηλά, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η ανεργία, όπως είναι διάφορα άλλα κομβικά ζητήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο μέσος τηλεθεατής αυτή τη στιγμή έχει το νου του στο πόθεν έσχες του εκάστοτε πολιτικού αρχηγού, είτε μιλάμε για τον Πρωθυπουργό, είτε μιλάμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ιστορία που είναι πολύ ψηλά. Πώς την έχετε δει εσείς όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, έχει κάποια αξία η συζήτηση στο πλαίσιο μιας διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι ένας απλός πολίτης και είναι μέσα στο δημόσιο βίο και είχε ο ίδιος προτείνει να υποβάλει το πόθεν έσχες του, το οποίο, οπότε αντιλαμβάνομαι, είχε καθυστερήσει σημαντικά. Νομίζω έχει την αξία της συζήτησης, έχει την αξία της συζήτησης περί διαφάνειας κυρίως και ειλικρίνειας και συνέπειας των πολιτικών αρχηγών. Αλλά καλό είναι να μην σταθούμε μόνο σε αυτό και να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή πολιτική και για αυτά που έχουμε να προτείνουμε και εμείς οι νεότεροι υποψήφοι. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν ξέρω κατά πόσο χάνουμε το νόημα ενδεχομένως λίγες μέρες πριν τις κάλπες σε μια κρίσιμη καμπή, αλήθεια είναι. Είναι κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές. Κυρίως για αυτό που διάβαζα, αν δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα των συντακτών, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή το κατά πόσο θα πάμε να ψηφίσουμε τελικά, γιατί η αποχή είναι πολύ μεγάλος βραχνάς και από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ ψηλό το ποσοστό της αποχής. Ναι, είναι σε κάποιο βαθμό είναι λογικό, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από τις αλλεπάλλες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα. Αλλά αυτές οι εκλογές είναι διαφορετικές. Έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν να κάνουν με την διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ίσως σε κάποιο βαθμό πολύ πιο σημαντικές από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Τίθενται θέματα σημαντικά και για τη χώρα μας, αλλά και υπαρξιακού περιεχομένου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρώπη που έχει να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο στην Ουκρανία, την απειλή της Κίνας, προβλήματα στη Μέση Ανατολή, προβλήματα ενέργειας, προβλήματα ανάπτυξης. Είναι από τις πιο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις και είναι πραγματικά κρίμα το να αναλωνόμαστε μόνο σε εσωτερικά ζητήματα, τα οποία έχουν την αξία τους, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά πρέπει λίγο να μην τα καθετοποιούμε τα πράγματα τόσο πολύ και να έχουμε μια πιο καθολική σκοπιά, δηλαδή να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ανεβαίνουν οι ακροδεξίες δυνάμεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο μεταναστευτικό θέμα οι Ευρωπαίοι. Και η χώρα μας με τη σειρά της πρέπει να διασφαλίσει κάποια στήριξη από το Ταμείο Ανάπτυξης, να διασφαλίσει συνέχεια το Ταμείο Ανάπτυξης καταρχάς, να έχει μια σωστή διαπραγμάτευση ώστε να εξασφαλιστεί ως μικρή αγορά και σε θέματα ακρίβειας, να έχει μια σωστή στήριξη στο μεταναστευτικό, στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ κρίσιμα θέματα και όντως πιο σημαντικά για μένα να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και να ενημερωθεί ο κόσμος και να ψηφίσει με άποψη από τα γνωστά εσωτερικά, τα οποία θα είναι εδώ και την επομένη των εκλογών. Δηλαδή, θα συζητάμε πάλι. Αλλά τις εκλογές τώρα για το Ευρωκοινοβούλιο έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε σε αυτές μόνο την Κυριακή. Πώς βλέπετε εσείς όλο αυτό το πολεμικό κλίμα, μιας και το αναφέρατε μεταξύ άλλων? Είπατε κι εσείς ότι έχουμε το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, έτσι, ναι, ο οποίος είναι πραγματικά σε εξέλιξη και πραγματικά είναι σαν να τον έχουμε ξεχάσει, ακριβώς επειδή υπάρχουν και λίγο πιο κάτω και στη Μέση Ανατολή επίσης πολεμικές συγκρούσεις. Πώς βλέπετε εκεί να εξελίσσεται η κατάσταση και στα δύο αυτά μέτωπα και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι έτσι σε αυτά τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα? Κοιτάξτε, η Ουκρανία είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί είναι στην ουσία είναι ένας πολέμος στην Ευρώπη και έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας επηρεάζει σε πολλά επίπεδα και στο επίπεδο παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία, την οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε επίπεδο σιτηρών και γεωργικών προϊόντων έχει επηρεάσει κάποιες ισορροπίες και έχει ένα οικονομικό κόστος, αλλά πέφτει και αυτή στο πλαίσιο λίγο της συζήτησης γύρω από τα εξωτερικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων κόκκινων γραμμών. Ο Πούτιν, η Ρωσία του Πούτιν είναι οπωσδήποτε ένας πολύ απρόβλεπτος και επικίνδυνος παίκτης, έτσι φτάσαμε και εδώ.
Και το θέμα είναι πώς μπορεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, ειδικά για το κάνουμε ακόμη πιο σύνθετο, με το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης του ΝΑΤΟ στην πολύ πιθανή εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει ήδη διαμηνήσει ότι αν δεν αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, σίγουρα θα μειώσει την οικονομική του συμμετοχή για να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες τις ευθύνες τους. Mm-hmm. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ σύνθετα. Και είναι πολύ κέρδη και η πρόταση του Πρωθυπουργού για ενιαίο αμυντικό δόγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο, έτσι, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές υπερδυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες δεν έχουν κάποιο συμφέρον η Ευρώπη να είναι τόσο δυνατή. Αλλά το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν είναι οι άλλες δυνάμεις, οι άλλες υπερδυνάμεις. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει μέχρι τώρα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων να προωθήσει μια εξωτερική πολιτική αυτού του επίπεδου. Οπότε πρέπει να συσπηρωθεί, να ενδυναμωθεί η ίδια η πολιτική ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τέτοιο επίπεδο προς τα έξω, αλλά και προς τα έσω, αν θέλετε. Αυτό μας αφορά και εμάς ως Ελλάδα, γιατί έχουμε βάλει πλάτες στο μεταναστευτικό με πολλές θυσίες των πολιτών και οικονομικές και σε επίπεδο ποιότητας ζωής. Και είναι η ώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποδώσει και όχι μόνο με κάποια χρηματοοικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο πολιτικό. Και ξέρετε, αυτή είναι η πολιτική που ενδιαφέρει εμένα. Δηλαδή, σε ένα επίπεδο πολιτικό, σε διεθνές πλαίσιο, πραγματικά να δώσει στην Ελλάδα την αξία που της αρμόζει. Γιατί η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα έχει αντέξει μεταναστευτικές ροές και μάλιστα αντιμετωπίζοντας παράλληλα δημοσιονομικές προκλήσεις, χρέη, ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, φυλάξαμε θερμοπύλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, πρέπει να πάρει τον εαυτό της την αποστολή της πιο σοβαρά σε πολιτικό επίπεδο, ανταποδίδοντας τα ίσα στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες. Και όπως επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι μια πολιτική, αλλά η καλή πολιτική, σε επίπεδο πολιτικό, χωρίς να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στοχός συγκίνησης Ευρώπης. Και κατόπιν, βέβαια, σε ένα επίπεδο χρηματοοικονομικό, είτε μια μικρή αγορά, έχουμε αυξημένες αμυντικές δαπάνες, είναι πάρα πολύ σημαντική και η οικονομική στήριξη. Εγώ θα βάλω κι άλλον ένα παράγοντα, τις σχέσεις μας με τους γειτονές μας, είτε μιλάμε για την Τουρκία, είτε μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία, είτε μιλάμε για την Αλβανία, κυρίως για την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία, που ήρθαν πάλι στο επίκεντρο αυτές οι δύο σχέσεις. Από τη μία πλευρά, η περίφημη συμφωνία των Πρεσπών, αν καλώς υπεγράφει, αν δεν υπεγράφει καλώς, τι έγινε, τι δεν έγινε, αν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία, αν δεν μπορούν, πότε είναι παράνομο, πότε δεν είναι. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, η περίπτωση της Τουρκίας, έτσι, με την πρόσφατη συνάντηση του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, που επίσης αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, με την έννοια ότι ακούστηκαν φωνές από τα υπόλοιπα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πήγε εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν ακούσαμε τίποτα ουσιαστικό, δεν άλλαξε τίποτα, απλά συνεχίζουμε σαν μία επόμενη μέρα, όπως θα ήταν όλες οι υπόλοιπες. Ναι, δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι ως προς την Τουρκία το σημαντικό είναι ότι έχουν περάσει περίπου 18 μήνες χωρίς παραβιάσεις στον αέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι. Η διπλωματία έχει την αξία της. Η Τουρκία είναι μια γειτονική χώρα η οποία ετοιμάζει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Έχει ένα πληθυσμό που μας ξεπερνάει κατά πολύ. Δεν πάμε με εθνικιστικό αέρα και εξάρσεις να μιλήσουμε στην Τουρκία. Τηρούμε μια διπλωματία, αλλά τηρούμε και τις κόκκινες γραμμές μας. Τονώνουμε και θωρακίζουμε την εθνική μας άμυνα. Έχουν γίνει παραγγελίες Ραφάλ. Έχει εξυγχρονιστεί η άμυνα της Ελλάδας. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί πολλές φορές ακούω και αυτές τις μέρες που κινούμε έτσι σε πάνελ ότι είναι σημαντική η ειρήνη γιατί προωθούμε τον πόλεμο. Δεν προωθεί κανείς τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή πολύ δύσκολη με γεωπολιτικές προκλήσεις. Και η ετοιμότητά μας είναι αυτή που διασφαλίζει την ειρήνη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι ευάλωτη αμυντικά και σε επίπεδο εξοπλισμών και να προσδοκά την ειρήνη και να εξαρτάται από την καλή πρόθεση των γειτονικών μας χωρών. Ναι. Οπότε ετοιμότητα, αμετακίνητες κόκκινες γραμμές, αλλά παράλληλα διπλωματία βέβαια. Διπλωματία γιατί ξέρετε, έχει ένα διπλό πλεονέκτημα. Δεν είναι τόσο μόνο η διπλωματία και ο διάλογος με την Τουρκία, που είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις διάλογο με τους εχθρούς σου, ίσως πιο πολύ από ό,τι με τους φίλους σου. Mm-hmm. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ διαπραγματευτικά, θεωρώ, την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί την ανάγει σε έναν παράγοντα γεωπολιτικής σταθερότητας στην περιοχή. Και αυτό έχει πλεονεκτήματα και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς της σχέσεις. Το να ξέρουν και οι υπερδυνάμεις ότι η Ελλάδα είναι μια σταθερή δύναμη, η οποία δεν έχει εκφέρεται από τους εκάστοτε εθνικιστές, όπως για παράδειγμα είπατε για τη Βόρεια Μακεδονία.
που για μένα αυτό που έκανε η πρόεδρος ήταν ένα αυτογκόλ πραγματικά. Υπάρχουν λόγοι που το έκανε, αλλά δεν νομίζω ότι δίνει κάποια ισχύ. Αντίθετα, μπορεί να διακινδυνεύσει και την ενταξιακή πορεία της χώρας της, που είναι και πολύ μικρή χώρα. Εμείς τώρα δεν νομίζω ότι απειλούμαστε και σοβαρά από τη Βόρεια Μακεδονία όπως από την Τουρκία. Μπορεί να απειλήσει και την ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τη χρειάζεται την επιβίωσή της. Οπότε, κοίταξε, σταθερότητα, συνέπεια, σοβαρότητα, διπλωματία, όπως λένε και στην Αμερική, επειδή προέρχομαι από τους ομογενείς. Έχουν ένα αγγλοσαξονικό ρητό που λέει speak softly, να μιλάς γλυκά, ήπια, but carry a big stick, αλλά να κρατάς και τη ράβδο. Δεν νομίζω ότι είναι κακή προσέγγιση αυτή. Μάλιστα. Μιλήσατε για την γιγάντωση της Τουρκίας και για την σμίκρινση εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών του ελληνικού πληθυσμού. Γενικότερα είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο η γύρανση του πληθυσμού, αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα και όταν μιλάμε για ακριτικές περιοχές, εκεί είναι ακόμη πιο σοβαρό το ζήτημα. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερο? Θέλω να πω ότι σε ελληνικό επίπεδο, μετά τις τελευταίες εκλογές, ιδρύθηκε ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν αρκεί. Σίγουρα απαιτούνται πολλά περισσότερα, τα οποία ως επί το πλείστον, έτσι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια αυτή για να βρούμε μια λύση. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τη βρούμε τελικά αυτή τη λύση. Δεν είναι εύκολο και για να είμαστε ρεαλιστές, το να αλλάξει μια δημογραφική τάση απαιτεί κάποια χρόνια ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Δηλαδή και σήμερα να ήθελε όλος ο πληθυσμός να κάνει το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο παιδί, παίρνει κάποιο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω σε πολιτικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να στριχθεί η οικογένεια και η γυναίκα, να στριχθούμε οικονομικά και να μπούμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Είναι όλα μακροπρόθεσμα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις εδώ. Για τις γυναίκες, για τις μητέρες που να εργάζονται. Και εδώ είναι και σημαντική τεχνολογία και είναι ο χώρος μου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική αν θέλει να εργάζεται από το σπίτι, χωρίς να λείπει πάρα πολλές ώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και των όλων και τα οικονομικά ενός νοικοκυριού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δομές και υποστήριξη, φροντίδα των παιδιών για την εργαζόμενη μητέρα. Γιατί αυτό εξασφαλίζει και πιο πολλά παιδιά και ένα ακόμα εισόδημα για αυτούς που επιθυμούν να εργάζονται. Οπότε, εγώ δίνω έμφαση πάρα πολύ στις γυναίκες. Αλλά και στους άντρες, γιατί υπάρχει και εκεί μια δυσκολία και κοινωνική βέβαια, και στο χώρο εργασίας ο άντρας να συμβάλλει ισότιμα στο σπίτι. Και πολλές φορές χρειάζεται και για άλλους λόγους. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί η οικογένεια συνολικά και πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα. Mm-hmm. Τώρα, σε αυτό να προσθέσω ότι ό,τι και να κάνει η πολιτεία, είναι σημαντικό να υπάρχει, ξέρετε, υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις στο στεγαστικό. Είναι πάρα πολύ βασικό για να είναι ένα ζευγάρι το οποίο θα δημιουργήσει οικογένεια. Ανάπτυξη, δουλειές. Αλλά υπάρχει και μια κοινωνική πτυχή σε όλο αυτό, η οποία δεν είναι, πώς να σας το πω, αντικειμενικά θέλει κάποια θυσία το να δημιουργήσει οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί να τα έχει και όλα. Αναγκαστικά για κάποια χρόνια μπαίνει σε ένα ρυθμό δημιουργίας οικογένειας που δεν μπορεί να έχει ένα lifestyle εξωστρέφειας, πρέπει να κάνει κάποιες θυσίες. Και είναι και σημαντικό αυτό λίγο να ξαναμπούμε στη συζήτηση του πόσο καλή διαδρομή είναι η δημιουργία μιας οικογένειας, έστω και αν πρέπει να κάνει κάποιος κάποιες θυσίες ή επαγγελματικές ή στην ελευθερία του χρόνου. Απλώς αυτό που αποτελεί ενδεχομένως τη μεγαλύτερη σκέψη είναι ακριβώς το ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα οικονομικά κίνητρα, μάλλον όχι απλώς κίνητρα, δεν υπάρχουν εκείνες οι οικονομικές συνθήκες, έτσι ώστε να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή ένα νέο ζευγάρι να προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας, με την έννοια ότι όταν ένα άτομο καλείται με πολύ μικρό εισόδημα να τα φέρει εις πέρας και να συντηρήσει τον εαυτό του, πώς θα συντηρήσει ολόκληρη οικογένεια? Ναι, είναι δύσκολο να αμφισβήτητα. Και το σημαντικό είναι το στεγαστικό, θεωρώ, και επίσης και εκεί έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά χρειάζονται περισσότερες. Η στήριξη και η φροντίδα των παιδιών, των εργαζόμενων γονέων, ώστε να μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω αντιμετωπίσει και εγώ στην Αμερική, όπου δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δεν είναι καν κατοχυρωμένη η άδεια μητρότητος. Και πραγματικά είναι τρομερά δύσκολο, γιατί πρέπει να εργάζεσαι για να επιβιώσεις, αλλά για να εργάζεσαι πρέπει κάποιος να φροντίζει με ασφάλεια τα παιδιά σου. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να μπει σε μια πορεία στην Ελλάδα λίγο να εξασφαλιστούν τουλάχιστον κάποια εισοδήματα στο θέμα της εξασφάλισης στέγης και παράλληλα με σταθερά και συνεπή βήματα να τονώνουν ότι η αγορά εργασίας. Έχουν γίνει βήματα σε αυτό, έχει αυξηθεί ο κατώτερος μισθός, έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, έχουν αυξηθεί τις εργασίες, αλλά χρειάζονται βέβαια πολλά περισσότερα.
Μιλήσατε πριν για την τεχνολογία, είπατε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ κομβικό σημείο. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την επανάσταση των τεχνολογικών έτσι, κολοσσών, με την έννοια ότι έχει μπει για τα καλά τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, που σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αν αξιοποιηθεί σωστά. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνει το ερωτηματικό, μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τις βάσεις ώστε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, και αναφέρομαι κυρίως στο κατά πόσο ο πληθυσμός μπορεί να ζήσει τεχνολογικά εντός εισαγωγικών, δηλαδή να το πω πολύ απλά, αν είμαστε ψηφιακά γραμματισμένοι και αν έχουμε εντρυφήσει στον ψηφιακό γραμματισμό, και αν όχι, πώς μπορούμε να το πολλαπλασιάσουμε αυτό, γιατί επίσης απαιτεί μεγάλα κονδύλια. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν είμαστε τεχνολογικά οι γράμματοι. Mm-hmm. Και υπολοιπόμαστε πολύ σε τεχνολογία, σε κατανάλωση της τεχνολογίας, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά στη τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρατε, στην Αμερική έχουν επενδυθεί περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά νομίζω γύρω στα 9 δις. Mm-hmm. Οπότε η μεγάλη αυτή διαφορά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες είναι να κάνουμε τις επενδύσεις. Δηλαδή επενδύεται πάρα πολύ υψηλά ποσά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και έχουν το προβάδισμα. Η Ελλάδα ειδικά έχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε και μια μερίδα του πληθυσμού που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Υπάρχει επίσης η νησιωτικότητα της Ελλάδας, υπάρχουν ακριτικές περιοχές, οι οποίες μπορούν να ωφεληθούν πάρα πολύ από την τεχνολογία, γιατί μπορούν να συνδέονται με πολύ χαμηλό κόστος, έτσι, με μεγάλα κέντρα, με το εξωτερικό, να απολαμβάνουν θέσεις εργασίας εξ αποστάσεως. Ειδικά για την περιφέρεια έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η τεχνολογία. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιηθούν και έχει γίνει εν μέρη, απλά χρειάζεται κι άλλο. Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαίδευση του πληθυσμού στη χρήση τεχνολογιών και για ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην διοίκηση, στα σχολεία, στην ιατρική. Και επαναλαμβάνω ότι είναι φοβερά τα ωφέλη, ειδικά για την περιφέρεια. Χρειάζεται όμως εκπαίδευση και χρειάζεται και μια υποστήριξη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο των πολιτών, ίσως από κάποια πιο εξειδικευμένα ΚΕΠ, αν θέλετε, να υπάρχει δυνατότητα να στηρίζουν τους πολίτες στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμία τέτοια γνώση ή εξοικείωση. Ναι. Και αρχίζουν σιγά σιγά και αποκλείονται. Λέει, το βλέπω από τους γονείς μου, αρχίζουν σιγά σιγά και αποκλείονται. Όταν βλέπεις τώρα ότι και όταν στην διαδικασία αυτή για να κατέβω ως υποψήφια, έπρεπε κάποια πράγματα να τα κάνω μόνο ψηφιακά, μόνο ηλεκτρονικά. Δεν μου δινόταν η δυνατότητα να τα κάνω σε χαρτί. Οπότε αντιλαμβάνεστε αυτό τώρα τι σημαίνει για έναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί. Είτε από αυτό που σας είπα, από πιο επικαιροποιημένα ΚΕΠ κατά κάποιο τρόπο, που υπάρχουν δημόσιοι πάλι ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι, να μπορούσαν να βοηθήσουν τους, και τους ηλικιωμένους και άλλες μερίδες πληθυσμού που δεν έχουν εξοικείωση, και να μπει και λίγο και στα σχολεία, με έναν τρόπο ασφαλή όμως, γιατί η τεχνολογία έχει πολλές πλευρές, ώστε να μπορούμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, να έχουν την εξοικείωση και να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σε όφελός μας και όχι να αποβούν ένα είδος, ξέρετε, ένα μέσο κοινωνικού αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων. Αυτή είναι η έννοια μου για την Ελλάδα, γιατί είμαστε σίγουρα πίσω και δεν θέλω να δω ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μένει τελείως εκτός των εξελίξεων και της νέας ψηφιακής οικονομίας. Ποιες άλλες προοπτικές ανάπτυξης πρέπει να εξετάσει η ελληνική περιφέρεια και να τις εκμεταλλευτεί στο έπακρο? Η ελληνική περιφέρεια, όσο είδα τώρα στην η διαδικασία την προεκλογική, έχει τρομερό δυναμικό και πολύ μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα, τα οποία πολλά είναι δομικά. Mm-hmm. Ας πούμε, για παράδειγμα, το αγροτικό. Έχουμε φανταστικά προϊόντα. Θα ήθελα να δω την Ελλάδα, επειδή μίλησε και για ακρίβεια πριν, να περνάει επιθετικά μπροστά με προσφορά προϊόντων. Αυτό θα είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό την ακρίβεια. Γιατί όσο εξαρτώμαστε από εισαγωγές, οι οποίες έρχονται πακέτο με ένα συγκεκριμένο συντελεστή ΦΠΑ, δεν θα ξεφύγουμε εύκολα από αυτό το φαύλο κύκλο, ρεαλιστικά. Πρέπει να δούμε εμείς τι μπορούμε να παράγουμε και να έχουμε. Και αυτό επίσης είναι μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πολιτική, δεν είναι εύκολες λύσεις. Αλλά να έχουμε μια αυτάρκεια, αν μη τι άλλο, σε βασικά είδη τροφίμων, ώστε να μην εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές και από τις πολυεθνικές και να πάρουμε το παιχνίδι στα χέρια μας. Η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα αυτή. Αλλά παράλληλα έχει και φοβερές προκλήσεις. Δηλαδή, το αρδευτικό τώρα έχει αρχίσει και αναδεικνύεται πολύ και σε συνδυασμό με τα αρδευτικά έργα, θέλω να πω, και η έλλειψη άρδευσης σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και σε συνδυασμό με τις βιοκλιματικές αλλαγές, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εκεί μπορεί να βοηθήσει πάλι η τεχνολογία παρεμπιπτόντως. Θέλω να δω την περιφέρεια να συνδέεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ξένες αγορές. Θα ήθελα να δω μικρούς παραγωγούς με πολύ ωραία προϊόντα τοπικά να συνεταιρίζονται
για να δημιουργούν ένα κοινό ελληνικό brand και να κάνουν κάποιες εξαγωγές, να βγαίνουν σε νέες και ξένες αγορές. Θέλω να δω πιο πολύ καινοτομία στην περιφέρεια. Θέλω να δω hubs, δηλαδή κοιτίδες καινοτομίας, σε συνεργασία και με τα πανεπιστήμια που υπάρχουν. Ας πω στη Ιωάννινα υπάρχει ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, στη Θεσσαλία επίσης. Στη Θεσσαλία έχει δώσει πολύ βάση στην επιχειρηματικότητα. Στην Κρήτη υπάρχουν γενικά κοιτίδες καινοτομίας. Πρέπει να τις συνδέσουμε πιο πολύ με την παραγωγή και με ένα χαρακτήρα τοπικό, αν θέλετε. Ας πούμε, στην Ήπειρο επίσης μπορούμε να έχουμε καινοτομία. Χάρη στο πανεπιστήμιο εκεί πέρα υπάρχουν ερευνητικές ομάδες. Μπορούσαμε να δώσουμε μια έμφαση στην βιοιατρική κατά κάποιο τρόπο, σε ιατρικά προϊόντα. Σίγουρα στη γεωργία, σίγουρα στον τουρισμό. Θα μπορούσε να προωθηθεί ένα είδος, ας πούμε, ιατρικού τουρισμού, όχι μόνο τα καθιερωμένα. Με μια έτσι ήπια ανάπτυξη, ρεαλιστική, προσαρμοσμένη στα μέτρα σε εκάστοτε περιφέρειας, αλλά και με έναν εξυγχρονισμό, δηλαδή να βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας και να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην περιφέρεια και είμαι καινούρια σε αυτό, ειλικρινά, γιατί λείπω και χρόνο στο εξωτερικό και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Κατάγομαι βέβαια από την Πελοπόννησο. Αλλά τώρα, στο βαθμό που γύρισα στην περιφέρεια, εντυπωσιάστηκα γιατί είδα κόσμο με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Εκεί, ειδικά που υπάρχουν και πανεπιστημιακά κέντρα, υπάρχει κινείται και πολύ ταλέντο νέο. Πραγματικά. Και είδα τον κόσμο γενικά πιο ειλικρινή, πιο ανοιχτό και με πραγματική δίψα να μάθει για καινούργιες τάσεις και να συνδεθεί και να κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Και αυτό τώρα ακούγεται λίγο γενικόλογο, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί όλα ξεκινάνε από μια νοοτροπία και είναι μια καλή νοοτροπία παρά τα προβλήματα της περιφέρειας και πρέπει να τονωθεί και πρέπει να τονωθεί, νομίζω και είναι το στοίχημα, να γίνει μια άμεση, δεν ξέρω πολιτικά τώρα αυτό και ρεαλιστικά πώς γίνεται, αλλά εγώ αυτό θα ήταν η θέση μου, να γίνει μια άμεση σύνδεση, επειδή μιλάμε για ευρωπαϊκή πολιτική, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της περιφέρειας ή αυτοί που εκπροσωπούν τέλος πάντων τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι εκλογές επικρατείας, να κρατάνε ένα πολύ δυνατό δεσμό με την περιφέρεια. Να σίγουρα χρειάζεται η βούληση έτσι, σε πρώτο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα. Όλα. Ναι. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, εντάξει, προφανώς θα εξεταστούν, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει βούληση για να γίνει το πρώτο βήμα. Σωστά. Βέβαια, ξαναγυρνάμε και στο κομμάτι της τεχνολογίας έτσι, σε όλο αυτό το κλάδο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων ακριβώς είναι όλα ένας φαύλος κύκλος, όπως τα σκέφτομαι, ακριβώς επειδή το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων παράγει και όλα τα πανεπιστήμια παράγουν σημαντικό έργο και βγάζουν καλούς επιστήμονες, να το πω πολύ απλά, μέχρι πρότινος είχαμε αυτή την πληγή, ενδεχομένως να την έχουμε και ακόμη, ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε κοντά τον κόσμο, δεν μπορούμε να κρατήσουμε κοντά τους επιστήμονες και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, αναγκάζονται να βρουν αλλού δουλειά, όπου και οι οικονομικές συνθήκες, κυρίως οι οικονομικές, αλλά και όλες οι υπόλοιπες και πολλές άλλες παράμετροι, είναι πολύ καλύτερες. Και είναι σίγουρα ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να ψάξουμε και να σκύψουμε λίγο παραπάνω, να τα εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια και με περισσότερο ενδιαφέρον. Έτσι, σε αυτές, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά κυρίως από την επόμενη μέρα, όταν θα ξεκινήσει αυτή η δουλειά για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέτε, ότι αναδεικνύονται όλα αυτά τα θέματα τώρα και καλώς αναδεικνύονται και μετά τα σπούμε κάτω από το χαλί και συνεχίζουμε στην Ελλάδα. Ναι. Έχουμε λίγο αδύναμη μνήμη. Δεν πρέπει όμως, γιατί υπάρχει δυναμικό. Νομίζω σε αυτό που είπατε χρειάζεται περισσότερη αξιοκρατία και περισσότερες ευκαιρίες, ειδικά για τους νέους, να ελέγχουν τη μοίρα τους, ίσως και μέσω της επιχειρηματικότητας στο βαθμό μπορεί κάποιος, με το να στείλουν δικές τους δουλειές. Αυτό έχει γίνει εν μέρη και πολλοί έχουν πετύχει με startups, με καινοτόμες επιχειρήσεις. Δεν ενδεικνύονται βέβαια όλα τα επαγγέλματα και όλες τις καταστάσεις για αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην επιχειρηματικότητα made in Greece. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εμπειρία, όπως και εγώ έχω φοιτεύσει σε πολυεθνικές, μαθαίνεις πάρα πολλά να πεις ένα δίκτυο. Αλλά για μας, ως μια μικρή αγορά με πολύ δυναμικό, είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, να στραφούμε στην επιχειρηματικότητα και να δίνουμε κίνητρα και εργαλεία, ειδικά στους νέους, να στείλουν δικές τους δουλειές σε όλα τα επίπεδα. Για να έχουν τον έλεγχο στα χέρια τους και να μπορούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και για άλλους και να είναι πιο δημιουργικοί και να εκφράζονται επιχειρηματικά με τους δικούς τους όρους, για να το πω έτσι. Είναι λίγο αμερικανικό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά πιστεύω σε αυτό ότι η επιχειρηματικότητα είναι η λύση για πολλά δεινά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Καλώς σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι είπαμε σημαντικά πράγματα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όσες ώρες ουσιαστικά έχουν απομείνει μέχρι και αύριο το βράδυ για να πέσει αυτή η προεκλογική αυλαία και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους θεατές σας.
Εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά για τη χώρα μας, για την Ήπειρο, για όλα τα χωριά, για τα Γιάννενα. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους και σας καλώ να ψηφίσετε και να ψηφίσετε και εμένα την Κυριακή που μας έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα είναι πολύ σύντομο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα παραμείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα διαφοροποιηθούμε σημαντικά. Για ευρωεκλογές θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σας το έχω πει πολλές φορές, όσο περνούν οι μέρες, όσο φτάνουμε στην τελική ευθεία, θα πολλαπλασιάζονται αυτές οι συζητήσεις. Οπότε μένετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο δεύτερο μέρος και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για ευρωεκλογές. Θα περάσουμε στη δεύτερη συζήτηση. Καλωσορίζω μέσω Skype τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία διακυβεύονται έτσι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, είστε κι εσείς έτσι, νομίζω, μετράτε αντίστροφα. Έχετε κάνει και τον προσωπικό αλλά και το συλλογικό αγώνα, γιατί πάντα κάθε εκλογική διαδικασία, πόσο μάλλον αυτή των ευρωεκλογών, είναι και ένας προσωπικός αγώνας σε κάθε περίπτωση. Τι μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο? Τι μηνύματα? Αγωνίας. Mm-hmm. Αγωνίας. Αγωνίας για το που πάει η χώρα, που πάει η Ευρώπη και μεγάλης αγωνίας για το αν υπάρχει εναλλακτική, αν υπάρχει προοπτική. Ξέρετε, συνειδητοποίησα πρόσφατα ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε μια συντηρητική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν 14 χρόνια εγώ ήμουν γυμνάσιο. Αυτό πάει να πει ότι μια ολόκληρη γενιά δεν έχει γνωρίσει, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, έτσι, δεν έχει γνωρίσει το τι σημαίνει μια διαφορετική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια προοδευτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επομένως είναι πεπισμένη ότι όσο βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μόνο ένα μοντέλο πολιτικής, το οποίο δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή του μοντέλου πολιτικής προς όφελος των πολλών, της κοινωνικής πλειοψηφίας, αν αλλάξουμε του συσχετισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών, τα δύο βασικά όργανα τα οποία αποφασίζουν για την Ευρώπη. Μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη αλληλέγγυα, μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος στη λιτότητα και να επιδιώξουμε αναπτυξιακές πολιτικές, μπορούμε να βάλουμε φρένο στα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, τις πολυεθνικές και να μιλήσουμε για το πώς θα έχουμε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε το τι σημαίνει η αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ευρώπης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φτιάξουμε έναν Ευρωστρατό ο οποίος θα μπαίνει σε ξένες χώρες σαν το ΝΑΤΟ και θα δούμε φέρετρα με ελληνική σημαία να επιστρέφουν πίσω από χώρες, πίσω στην δική μας χώρα, από χώρες οποίες δεν μπορούμε καν να προφέρουν. Και ας τον αντίποδο αυτού να προτείνουμε έναν Ευρωστρατό με ξεκάθαρο αμυντικό χαρακτήρα, ο οποίος θα εγγυάται τα σύνορα της Ευρώπης και άρα της Ελλάδας. Όλα αυτά είναι δυνατά με έναν διαφορετικό σχετισμό. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τον κόσμο ότι αυτή η διαφορετική Ευρώπη υπάρχει. Το ίδιο δύσκολο βέβαια είναι και το να πείσεις ότι υπάρχει και μια εναλλακτική πολιτική στο εσωτερικό. Ιδιαίτερα όταν τα δύο μεγάλα κόμματα, ή εν πάση περιπτώσει τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, τα οποία μέχρι στιγμής, γιατί πιστεύω ότι στην 9η του Ιούνιου θα αλλάξει άρδιν το τοπίο. Ότι θα είστε δεύτεροι, λέτε. Θα είμαστε κυβερνητικοί εναλλακτικοί για τον τόπο. Δεν συζητάνε επί πολιτική, συζητάνε επί μανατζαρίσματος. Συζητάνε ποιος είναι ο καλύτερος μάνατζερ ή την ακόμη χειρότερη περίπτωση. Αυτό είναι η καλή περίπτωση. Η καλή περίπτωση είναι ότι δεν συζητάνε πώς θα αλλάξει το μοντέλο πολιτικής, αλλά ποιος θα κυβερνήσει. Αν αυτή θα είναι ο κυβερνήτης ο Μητσοτάκης ή ο Κασελάκης. Όχι ποια θα είναι η πολιτική την οποία θα εφαρμόσουν. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι συζητάνε το ποιος έχει περισσότερα εκατομμύρια και συζητάνε για τα πόθεν έσχες αντί να συζητήσουν για το πώς θα έχουμε θεσμούς οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι θα ξέρουμε και το πόθεν και το έσχες. Όπως άλλωστε ήταν και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι το πόθεν έσχες ως θεσμός είναι νόμος ΠΑΣΟΚ το 2003. Τότε βέβαια ήμουν ακόμα δημοτικό. Από ιστορίες το γνωρίζω. Εγώ να μην πω που ήμουν, γιατί εγώ τότε ήμουν νεογέννητος, λοιπόν. Πάντως, είναι μια συνθήκη γενικώς που έχει διαμορφωθεί, που δεν ξέρω κατά πόσο ακριβώς μπορεί ένας μέσος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως μας βλέπει, να την, όχι απλώς να την, να την κατανοήσει, αλλά στην τελική κατά πόσο τον ενδιαφέρει και κατά πόσο θα πετύχουμε ή θα αποτύχουμε στο να τον πείσουμε να πάει να ψηφίσει την Κυριακή, γιατί βλέπουμε ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρώτα δείγματα, ότι η αποχή θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Είναι πολύ δύσκολο. Και είναι πολύ δύσκολο διότι οι νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι προοδευτικοί πολίτες ψηφίζουμε όχι μονάχα με την υποχρέωση, δεν πάμε απλά να διατηρήσουμε κάτι, πάμε να ψηφίσουμε με την πίστη, αν πάμε να ψηφίσουμε, ότι μπορούμε με την ψήφο μας να αλλάξουμε κάτι. Mm-hmm. Άρα ψηφίζουμε με την πίστη μας, την ηθική μας, την πεποίθησή μας ότι αυτή η πράξη δημοκρατίας στην οποία συμμετέχουμε μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Αυτή η πίστη τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί και εξαιτίας της συντηρητικής ηγεμονίας της οποίας είπαμε, αλλά και γιατί έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Διότι η νέα γενιά δεν έχει εικόνες προοδευτικής νίκης, δεν ξέρει τι σημαίνει οργανώθηκα για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ και δημιούργησα το ΕΣΥ ή τις ανεξάρτητες αρχές ή το δημόσιο σύστημα, ενίσχυσα το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτή το βίωμα της συλλογικής νίκης είναι άγνωστο. Το μόνο το οποίο έχουμε είναι η πίστη μας και η ελπίδα μας. Και χρειαζόμαστε κάτι να πούμε ότι κερδίσαμε. Αυτό είναι που, αν θέλετε, κρίνεται και στις εκλογές 9 Ιουνίου. Αν θα μπορούμε να έχουμε μια πρώτη νίκη, αλλά έχουμε και μια χρυσή ευκαιρία να έχουμε μια μικρή νίκη στο κομμάτι του μοντέλου του Ευρωβουλευτή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ προβληματικό μοντέλο, το οποίο πράγματι υποσκάφτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική, και αυτό είναι το μοντέλο του Ευρωβουλευτή. Οι περισσότεροι Ευρωβουλευτές, το μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει την ψήφο μας. Και για 5 χρόνια εξαφανίζεται. Να. Και μετά από 5 χρόνια ξαναζητάει την ψήφο μας. Αυτό είναι πέραν της ηθικής απαξίας. Είναι και ιδιαίτερα προβληματικό σε επίπεδο δημοκρατίας. Δηλαδή, τη στιγμή που 50, 60, 70% των νόμων οι οποίοι περνάνε από το Εθνικό Κοινοβούλιο έχουν ήδη ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι υποχρέωσή μας να τους κάνουμε νόμο του κράτους. Ενδεχομένως να έχει πληγεί. Ασκείται. Ενδεχομένως να έχει πληγεί κάπως το ενδιαφέρον, η εμπιστοσύνη του κόσμου και από τα όσα είδαμε από την αρχή και όλας αυτής της προεκλογικής περίοδου, δηλαδή το κατά πόσο είναι αξιόπιστη ή όχι όλη η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, με τη διαρροή των emails, με το αν έγινε ή δεν έγινε διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το που πήγαν τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεχομένως και αυτό να είναι ένα ζήτημα που να απομακρύνει τον κόσμο από την κάλπη. Μα προφανώς και γενικότερα το ζήτημα του κράτους δικαίου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δημιουργεί μια πεποίθηση ότι ό,τι και να γίνει δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ή ότι κάποιοι μένουν ατιμόρυτοι, ή ότι οι θεσμοί μας είναι εξέφραγο αμπέλι. Ακόμα και εγώ δεν θεωρώ ότι τίθεται θέμα διαβλητότητας της εκλογικής διαδικασίας, όμως τίθεται θέμα διαβλητότητας των θεσμών. Δηλαδή, υπήρξε μια διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, τίθεται θέμα αξιοπιστίας των θεσμών. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να εμπνεύσει κανέναν. Και εκεί είναι που πρέπει να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο στιβαρούς θεσμούς. Πώς μπορούμε στην ουσία να έχουμε ένα κράτος πραγματικά σύγχρονο, όχι σύγχρονο μόνο στα λόγια, όχι μόνο ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά μια ουσιαστική ψηφιοποίηση, μια κυβερνοασφάλεια, θεσμούς διαφάνειας, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να έχουμε διαφάνεια. Δηλαδή, το πιο απλό, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αλγόριθμους προκειμένου. Και την διασυνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών προκειμένου να δούμε πραγματικά το πόθεν του έσχες. Μπορούμε. Γιατί δεν το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι για να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία, κρίνοντας μόνο και μόνο από το Ευρωκοινοβούλιο, από το ποιοι άνθρωποι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, ενδεχομένως να χρειάζεται και μια ολική αλλαγή. Εδώ όμως, λογικά, έτσι στο δικό μου μυαλό, μπαίνει και ένα. Όχι ερωτηματικό, μία αμφιβολία καλύτερα. Όταν βλέπουμε ένα νέο άνθρωπο, λέμε ότι ξέρεις κάτι, δεν έχει εμπειρία, άρα δεν μπορεί να προσφέρει και πολλά. Άρα, γιατί να μην πάω στη σίγουρη λύση σε κάποιον που ενδεχομένως να έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και από διαφορετικούς ρόλους στην πολιτική, είτε μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο, είτε για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε για την αυτοδιοίκηση σε πολλές περιπτώσεις. Και υπάρχει μία ανακύκλωση. Ενδεχομένως να στρεφόμαστε και περισσότερο προς τα εκεί. Κοιτάξτε, η δική μου η άποψη είναι η εξής. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα η δική μας γενιά, μου επιτρέπετε το δική μας, το συλλογικό, είναι η καλύτερα εκπαιδευμένη και κατερτισμένη γενιά η οποία έχει περάσει. Είμαστε λοιπόν τεχνοκρατικά σίγουρα πληρέστεροι σε μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει ακριβώς με αυτή τη μη πρώτερη συμμετοχή σε μια αιρετή θέση. Ξέρετε, Ο αιρετός, κατά την άποψή μου, πρέπει να βάζει είτε ο ίδιος, αν δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό όριο, είτε το πιο πλέον θετικό θα είναι να υπάρχει ένα θεσμικό όριο, ένα maximum θητιών σε κάθε αιρετή θέση. Αυτό δεν είναι για λόγους
περιορισμού της εξουσίας από τους καθαρούς. Άλλωστε, οι άνθρωποι κλαίγουν τους πολιτικούς. Αλλά είναι για την ίδια την ποιότητα των αιρετών. Ξέρετε, όταν μπαίνει σε έναν φόκο, σε μια εκλεγμένη θέση, έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις. Πάρα πολλές υποχρεώσεις. Άρα, εκ των πραγμάτων, χάνεις την επαφή με την κοινωνία την οποία είχες στην προηγούμενη φάση. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζεις τι θέλουν οι πολίτες, τι συμβαίνει γύρω σου, αλλά δεν μπορείς να το κατανοήσεις εις βάθος. Χρειάζεσαι χρόνο να δεις πώς αλλάζουν, δηλαδή να γεννήσεις καινούργιες ιδέες. Γιατί στην πολιτική δεν μπαίνεις να διαχειριστείς όταν είσαι προοδευτικός, μπαίνεις να αλλάξεις, μπαίνεις να εφαρμόσεις καινούργιες ιδέες, να προτείνεις καινούργιες ιδέες στον δημόσιο διάλογο. Αυτές τις ιδέες για να τις γεννήσεις πρέπει να είσαι ένα με την κοινωνική κίνηση. Και μπορώ να καταλάβω ότι για 2 τετραετίες, 2 πενταετίες αυτές οι ιδέες θα ζυμώνονται, θα προσπαθείς να τις εφαρμόσεις, θα δίνεις τη μάχη. Αλλά μετά πρέπει να ξεπιστρέψεις στην κοινωνία η οποία τις γέννησε, για να μπορέσεις να δεις ποιες είναι οι άλλες. Και μετά, εφόσον μπορέσεις να ξαναέχεις ιδέες, μπορείς να ξαναγίνεις ένα με την κοινωνική κίνηση, να ξαναπροσπαθήσεις να μπεις, αν χρειάζεσαι και αν θεωρείς ότι έχεις κάτι να προσφέρεις στον δημόσιο διάλογο. Άρα, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε ένα με την κοινωνική κοινωνία. Να πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα της ακρίβειας, που είναι και η μεγαλύτερη πληγή, αν θέλετε, τη δεδομένη χρονική στιγμή για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό και ευρωπαϊκό, έτσι, γιατί όχι, αλλά κοιτάζοντας λίγο το πώς εμείς μπορούμε να έρθουμε σε μια καλύτερη μοίρα, να το πω πολύ απλά. Έχουμε δει διάφορα μέτρα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση τα παρουσιάζει ως την καλύτερη λύση με βάση το τι έρχεται, με βάση το τι πόροι υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία παρουσιάζει ως την καλύτερη λύση για να λυθούν τα προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Απ' την άλλη όμως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί από την Ευρώπη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει περισσότερα και αν μπορεί να διεκδικήσει, γιατί δεν το κάνει. Λοιπόν, υπάρχουν 3 ζητήματα. Mm-hmm. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επέμβει στην οικονομική πολιτική. Και εκεί είναι και ένα κομμάτι της υποκρισίας της επιστολής με Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιεν. Η οικονομική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η νομισματική πολιτική είναι εκείνη. Αν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εννοούσε αυτό, μάλλον δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός, διότι δεν γνωρίζει τα βασικά του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εννοούσε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο ζητήματα του ανταγωνισμού, εκεί έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η υποκρισία είναι σε άλλο επίπεδο. Διότι πράγματι υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού. Πράγματι τα καρτέλ ευνοούνται στην Ένωση και πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τη συντηρητική ηγεμονία την οποία ήδη συζητήσαμε, έχει επιλέξει ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο βασίζεται στις πολυεθνικές και όχι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προφανώς με τη δεσπόζουσα θέση που έχουν στην αγορά ανεβάζουν τις τιμές. Εδώ όμως τίθενται 3 κομβικά ερωτήματα. Γιατί την προηγούμενη πενταετία κάθε πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για περιορισμό των καρτέλ και περιορισμό των πολυεθνικών την καταψήφισαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκουν? Δεύτερο ερώτημα. Γιατί όταν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές λέγαμε, προτείναμε και το επαναφέρουμε σαν πρόταση στην επόμενη Ευρωβουλή να φτιαχτεί ένα ειδικό ταμείο χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το απορρίψανε? Σημείο νούμερο 3. Εφόσον πράγματι φταίνουν οι πολυεθνικές, υπάρχει μία και μοναδική οδηγία, η οποία είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πράσινων και σοσιαλιστών, η οποία μιλάει για περιορισμό των άμεσων ξένων επενδύσεων και των πολυεθνικών σε φορείς ζωτικής σημασίας για την οικονομία ενός κράτους και φέρνει σαν παράδειγμα τον τομέα της διατροφής. Mm-hmm. Και είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 452 του 2019. Αυτή την οδηγία από το 2019, 5 χρόνια τώρα, δεν την έχουμε κάνει νόμο του κράτους και προτιμούμε να τρώμε πρόστιμα παρά να την ενσωματώνουμε στο εθνικό δίκαιο. Αν φταίνει οι πολυεθνικές, αυτή τη μία οδηγία, γιατί δεν την έχουμε ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο? Mm-hmm. Άρα υπάρχουν πράγματι ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι όμως να πάρουμε χρήματα, είναι να μπουν κανόνες στον ανταγωνισμό, το οποίο όμως το έχει υποσκάψει η Νέα Δημοκρατία, το έχουν προτείνει οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα των οδηγιών που ήδη υπάρχουν και δεν ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εθνικά μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, τα οποία είναι πράγματι οικονομικά. Αυτό το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι το εξής: μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτή η μείωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ που έχουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν αυτά τα χρήματα και τα έχουμε ήδη πάρει τον ελληνικό λαό. Άρα, πρέπει να το επιστρέψουμε.
Το δεύτερο έχει να κάνει με τους ελέγχους στην αγορά. Αλλά ελέγχους πώς. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μας λέει σαρωτική έλεγχη. Ποιοι σαρωτικοί έλεγχοι? Μπορούν 70 ελεγκτές να ελέγξουν 150.000 επιχειρήσεις? Αυτό είναι ανέκδοτο. Μας κοροϊδεύουν. Εμείς λοιπόν λέμε. Έχουμε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη. Έπεσε νομίζω και η γραμμή. Πάντως γενικώς νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα πολύ σοβαρά. Σας έχουμε πάλι κάπου, σας χάνουμε. Είναι και η κακοκαιρία που έχουμε εμείς εδώ ενδεχομένως και δεν βοηθά πάντως στη σύνδεσή μας. Πάντως, όντως είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να βρεθεί μια λύση, με την έννοια ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μπροστά σε μια λύση την οποία θα τη βρούμε άμεσα, γιατί σίγουρα χρειάζονται και πολλές συνέργειες έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Ούτε. Λοιπόν, έχουμε ζητήματα με την σύνδεση του κυρίου Καρχημάκη. Νομίζω ότι αφού δεν είναι εφικτό έτσι να πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά. Επιστροφή εδώ λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής ώρας της Ηπείρου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καρχημάκη. Δεν καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, αλλά να τον ευχαριστήσω έστω και δημόσια για αυτή την επικοινωνία. Και θα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε να μπούμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε για ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι επιχειρεί να μας βάλει για τα καλά στο καλοκαίρι, έστω και αν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθάνε. Κέρναμε ποτό λοιπόν, το καινούργιο τραγούδι που υπογράφει η Αντιγόνη Κατσούρη, την οποία καλωσορίζω δίπλα μου στο στούντιο του Ήπειρος στη Βιέννα. Καλό μεσημέρι προς απόγευμα, καλό απόγευμα θα πω μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργες οι καιρικές συνθήκες, αλλά νομίζω ότι πραγματικά αυτό το τραγούδι επιχειρεί ακριβώς αυτό, έτσι, να μας φέρει το καλοκαίρι, να καταλάβουμε ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε μπει πλέον στον Ιούνιο και όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι καλοκαίρι πλέον, ρε παιδί μου. Ακριβώς, σιγά σιγά θα μπει το καλοκαίρι και αυτή ακριβώς είναι η διάθεσή μας, έτσι να είμαστε κάπως ανεβασμένοι, φρέσκοι, καλοκαιρινοί. Και έτσι κι αλλιώς δεν αφήνουμε τον καιρό ή οτιδήποτε άλλο να εισχωρήσει στη ψυχική μας διάθεση και να μας τη χαλάσει. Έτσι. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να το δούμε πρώτα για να πάρουμε έτσι τροφή για σχολιασμό αμέσως μετά και να επιστρέψουμε. Περνάνε για τρελό. Να με έχεις αιώνια κρυφό φυλαχτό. Σε κοιτούν τα παιδιά και μου λένε εκείνη που κρατά ουρανούς και χορεύει στη λίμνη. Μου μεθάει τους θεούς μόνο μένα τις βλέμμα. Μάγεψε και πολέμους και δεν στάζουν πια αίμα. Κέρναμε ποτό στα κρυφά αγκαλιά. Όνειρο το κορμί της. Σε έρωτα τρελό. Σε ένα στίχο τη βάζω για να ζήσω μαζί της. Μεθάει η καρδιά. Μια καλιά δυο φιλιά και το τρίτο σαν μέλι. Όπως και η βραδιά. Μια ζωή το πρωί να μου λέει πως με θέλει. Κέρναμε ποτό να πιω μέσα από το σώμα σου. Σε έρωτα τρελό. Απόψε θα χαθώ. Μεθάει η καρδιά. Στο άγγιγμα σου αγάπη μου. Πως καίει η βραδιά. Σε χάδια πικάλια. Thank you.
ανάσα κρυφά. Μια γιορτή έχει στήσει. Η καρδιά στο ρυθμό τραγουδούν όλοι χτύπη. Πώς μπορεί, ναι, μπορεί χρώματα να αλλάζει. Το νερό με φωτιά πάντα το ανταλλάζει. Πιο συχτά δυνατά σε κρατώ στο κρεβάτι. Καλή νύχτα σου λέω και σου κλείνω το μάτι. Πάλι αύριο αγκαλιά στα κρυφά θα σε έχω. Με αγάπη και υδρότα το κορμί θα σου βρέχω. Κέλα με ποτό. Καλή νύχτα τη νύχτα θα σου πω παραμύθια. Σε ρωτά τρελό. Από εκείνα που λένε μοναχά την αλήθεια. Με τα χίλια υγρά θα σου πω να προσέχεις. Πώς καίει η βραδιά. Στα όνειρά σου αν μαθείς τις καρδιές μα να βρέσεις. Κύρνα με ποτό. Να πιω μέσα το σώμα σου. Μα σε ρωτά τρελό. Απόψε θα χαθώ. Με φάει η καρδιά. Στο άγγιγμα σου αγάπη μου. Πώς καίει η βραδιά. Σε χάδια πυρκαγιά. Είναι πραγματικά έτσι καλοκαιρινό. Έχει ατμόσφαιρα έτσι πραγματικά αυτής της εποχής. Να ρωτήσω ποια ήταν η πηγή έμπνευσης έτσι για όλο αυτό που είδαμε τώρα. Η πηγή έμπνευσης ήταν φυσικά το καλοκαίρι, είναι η αγάπη, είναι διάφορα συναισθήματα που συγκεντρώνονται, μένουν κάποιες φορές καταχωνιασμένα και βγαίνουν σαν ύποπτη στιγμή. Ναι. Κάπως έτσι έγινε με αυτό το τραγούδι. Είναι ένα puzzle δηλαδή που ουσιαστικά ενώνουμε κάποια στιγμή τα κομμάτια, ενώθηκαν και εδώ λοιπόν τα κομμάτια και βγήκε αυτό που είδαμε μόνος. Ακριβώς. Δεν μπορώ να προσδιορίσω δηλαδή τι ήταν αυτό ακριβώς που μου έδωσε εκείνη τη χρονική στιγμή την έμπνευση. Αλλά ακούγοντας αυτή τη μελωδία την οποία είχε γράψει η Βιλελμίνη Κατσίνα, την οποία συνεργαζόμαστε χρόνια. Ένιωσα έτσι αυτή την καλοκαιρινή αίσθηση, αυτή τη φρεσκάδα και μου ήρθαν κάπως αυτόματα οι στίχοι στο μυαλό μου. Mm-hmm. Οπότε σιγά σιγά βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο στη συνέχεια εμπλουτίστηκε και με τη συνεργασία βέβαια του Αόρατου, ο οποίος πρόσθεσε και το ραπ στοιχείο μέσα στο τραγούδι αυτό. Είναι, νομίζω, δίκοπο μαχαίρι. Δεν ξέρω, το ξέρεις καλύτερα, αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι το να μπλέκονται δύο διαφορετικά στοιχεία. Θέλω να πω ότι μπορεί να ακούσεις ένα αποτέλεσμα που τελικά να βγει πάρα πολύ ωραίο, αλλά αν δεν γίνει σωστά, μπορεί να βγει και πάρα πολύ κακό, έτσι. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ λεπτομέρεια και πάρα πολύ προσοχή. Σίγουρα, κάθε τι που κάνεις στην τέχνη μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά η τέχνη θέλει τόλμη, όπως και η ζωή. Πρέπει να δοκιμάζουμε συνεχώς. Και να κρατάμε αυτό που μας αρέσει, να απορρίπτουμε το υπόλοιπο και να προχωράμε. Αν λέγαμε στον κόσμο, γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες έτσι από όλη σου την πορεία, πραγματικά νομίζω ότι είδαμε και σπουδαία ονόματα έτσι, δίπλα σου. Ποιους σταθμούς ενδεχομένως να ξεχώριζες? Σίγουρα ήταν πολύ σπουδαία η συνεργασία με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Μεγάλο οποίο... όνομα, μεγάλο κεφάλαιο έτσι από μόνος του. Ακριβώς. Είναι ένας καλλιτέχνης που πάντοτε θαύμαζα, οπότε ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα όταν μου ζήτησε να συνεργαστούμε εκτός από το κομμάτι των συναυλιών και στο δισκογραφικό κομμάτι που το θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό γιατί είναι κάτι που μένει ουσιαστικά. Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα η συνεργασία μου με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι και αυτός ένας καλλιτέχνης από τους κορυφαίους. Τι να πει κανείς, τι να πει. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτές οι συνεργασίες υπηρετούν και αυτό που έλεγα προηγουμένως, αυτό που λέγαμε το διαφορετικό και το μείγμα έτσι, μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων που πολλές φορές μπορεί να προκύψει κάτι πάρα πολύ όμορφο και πολλές φορές να έχει και την αναγνώριση που πρέπει και καλό θα είναι να έχει και την αναγνώριση που πρέπει, έτσι.
έτσι είναι και πολλές φορές ένα αποτέλεσμα αναδεικνύεται περισσότερο μέσω της αντίθεσης, όπως για παράδειγμα με το Λάκη που οι φωνές μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, αλλά παρόλα αυτά αυτή η αντίθεση είναι που κάνει, που δίνει την ομορφιά στο τραγούδι. Όπως αντίστοιχα τώρα με τον Αόρατο. Δηλαδή η μελωδία, όλο αυτό το στυλ της δικής μου φωνής έδεσε νομίζω ωραία με το ιδιαίτερο επίσης στυλ που έχει ο Αόρατος, που είναι ένας ράπερ με στίχο ρομαντικό και σύγχρονο ταυτόχρονα και βοήθησε όλο αυτό να δέσει το αποτέλεσμα με αυτό που είχα στο μυαλό μου. Γιατί ήθελα το τραγούδι να βγει κάτι σύγχρονο, να μπορεί να απευθυνθεί στον νέο κόσμο και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ποιοτικότητά του και να μπορεί να το ακούσει οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιασδήποτε ηλικίας. Φαντάζομαι το βρίσκουμε στο YouTube, έτσι, υπάρχει στο YouTube, σίγουρα. Υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες, στο Spotify, στο Amazon, στο iTunes, παντού. Τα πρώτα μηνύματα, έτσι από όσους το έχουν ακούσει, τι λένε περίπου, πού κυμαίνονται? Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικές οι κριτικές. Ήταν ένα τραγούδι αρκετά διαφορετικό από όσα έχω κάνει μέχρι στιγμής. Έχει αγγίξει πολύ κόσμο. Είναι ένα χορευτικό τραγούδι, όπως άκουσες. Αρέσει και η εικόνα στο βίντεο κλιπ, αρέσει αυτό το δέσιμο της μελωδίας, του στίχου, της συνύπαρξης, της του ναζιάρικου στοιχείου, ας πούμε, με το ραπ, όλο αυτό μέχρι στιγμής. Που ταιριάζει και έτσι και στο καλοκαίρι γενικώς. Νομίζω, ναι, χρειαζόμαστε αυτή την ανεμελιά. Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα τραγούδι από το μηδέν? Θέλω να πω ότι η μουσική πάντα είναι αναπόσπαστο στοιχείο, νομίζω, της καθημερινότητάς μας. Ο καθένας από όπου και να βρεθεί, είτε στην κίνηση το πρωί, θα ανοίξει το ραδιόφωνο, θα ακούσει κάτι. Κάποιος, ας πούμε, που μας έβλεπε τώρα, δεν το είχε ενδεχομένως, δεν ήξερε, δεν είχε προετοιμαστεί για κάτι μουσικό. Άκουσε όμως μουσική. Θέλω να πω ότι ακόμη και σε μια διαφήμιση, έτσι, να δεις κάπου, θα ακούσεις μουσική. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τα κατάλληλα μουσικά ερεθίσματα, τα οποία να μας βοηθάνε να γίνουμε ενδεχομένως και καλύτεροι άνθρωποι, αλλά ενδεχομένως και να μην γίνεται κάτι συγκεκριμένο, μην έχει κάποιο σκοπό, απλά να περνάμε καλά, χρειάζεται και αυτό, έτσι, να ακούσουμε κάτι, να ξεφύγουμε λίγο. Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη ψυχή μας. Είναι η πιο διαδραστική μορφή τέχνης, οπότε αγγίζει κατευθείαν τις ευαίσθητες χορδές μας. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό από τη μεριά των καλλιτεχνών να προσπαθούν να δίνουν και κάποια καλά μηνύματα μέσω των τραγουδιών. Σίγουρα, όπως είπες, χρειάζεται να διασκεδάζει κιόλας κάποιος με το τραγούδι και αναλόγως με τις στιγμές, σίγουρα θα θελήσει να ακούσει διαφορετικά είδη. Άλλη μουσική θα ακούσει το πρωί μόλις ξυπνήσεις, άλλη το βράδυ αργά, άλλη όταν είσαι με παρέα, άλλη όταν είσαι μόνος σου. Πραγματικά. Και άλλη ανάλογα έτσι και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι συναισθηματικά και ψυχολογικά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να αποτυπωθεί σε ένα τραγούδι, δηλαδή κατά πόσο ένας μουσικός μπορεί να πιάσει όλα τα μήκη ενός συναισθήματος. Θέλω να πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι κάπως πιο προβληματισμένος, κάποιος άλλος μπορεί να είναι χαρούμενος και το ίδιο το τραγούδι να το ακούσουμε και οι δύο και ο καθένας να αισθανθεί κάτι διαφορετικό. Πολύ σωστά. Είναι όπως όταν βλέπεις ένα πίνακα, ειδικά στην αφηρημένη τέχνη, αλλιώς θα το εκλάβεις εσύ, κάποιος άλλος θα θεωρήσει ότι είναι κάπως διαφορετικό το θέμα, όπως είπες, αναλόγως με τη διάθεση και με τον εσωτερικό του κόσμο. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ελληνική μουσική? Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει περισσότερο ενδεχομένως στη ζωή μας και το στοιχείο του τραπ, επίσης μια μεγάλη υπόθεση, άλλος το κρίνει θετικά, άλλος το κρίνει αρνητικά. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Σίγουρα τα δεδομένα αλλάζουν, τα ακούσματα δεν είναι ίδια όπως ήταν στο παρελθόν. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το τι ακούσματα θα έχουν οι επόμενες γενιές από το πώς θα εξελιχθεί η κοινωνία, γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει παράλληλα. Και καθοριστικό ρόλο πιστεύω θα έχει η παιδεία, η εκπαίδευση που θα λάβουν τα νέα παιδιά σε σχέση με τη μουσική, τα ερεθίσματα, το αν θα ακούν
ας πούμε, παραδοσιακή μουσική, αν θα ακούν τα παλιά λαϊκά ή αν θα ακούν μόνο τραπ ή μόνο τα σύγχρονα ρεύματα, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Mm-hmm. Ελπίζω και θέλω να είμαι αισιόδοξη πως κάποια στιγμή, δηλαδή, και οι νέοι θα αποκτήσουν λίγο πιο πολύπλευρο οπτικό πεδίο, γιατί δυστυχώς, πώς να το κάνουμε, η τηλεόραση επηρεάζει, οπότε τα πρότυπα που συχνά δίνουν στα παιδιά είναι απόλυτα ταιριασμένα και κατευθυνόμενα από τα πρότυπα που θέλει να δώσει η εποχή. Είναι καταλυτικός παράγοντας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, που μπαίνουν και επίσης με μεγάλη φόρα στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι, έχει τεράστια σημασία. Ακόμα... Βέβαια, μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ένα εργαλείο για να διαδοθεί η μουσική. Έτσι, αν το βάλουμε, αν ψάξουμε τη θετική όψη, σίγουρα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Είναι σίγουρα. Βέβαια και πάλι και το ίντερνετ δεν είναι ακριβώς πάλι και αυτό τόσο ελεύθερο όσο φαίνεται να είναι. Και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Θα σου πω, για παράδειγμα, ας πούμε, στο YouTube, όταν είχα ανεβάσει το τραγούδι μου, το Ειρήνη, που κάναμε σε συνεργασία με τον Ιρανό καλλιτέχνη Νταβούτ Μουχαμάντη στα ελληνοπερσικά. Mm-hmm. Όταν είχα ανεβάσει το τραγούδι, αρχικά το YouTube δεν το δεχόταν. Γιατί θεωρούσε ότι περνάει μηνύματα πολιτικού περιεχομένου. Οπότε ένα τραγούδι που ήταν καθαρά ένα τραγούδι ειρήνης και αντιπολεμικό, ας πούμε, στην αρχή έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα για μεγάλο διάστημα, ότι δεν μπορούσε να φτάσει στα αυτιά του κόσμου. Είναι σίγουρα έτσι, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τώρα να πω ότι μου έχεις φέρει εδώ και τα συντήσω, έτσι είναι πραγματικά πάρα πολλά. Επόμενα σχέδια πέρα από το τραγούδι που ακούσαμε έτσι, προηγουμένως, τι υπάρχει στον ορίζοντα και τι μπορούμε να πούμε έτσι, από αυτά που υπάρχουν? Έχω πολλά τραγούδια στα σκαριά, σιγά σιγά τα ετοιμάζω. Και πάλι σε διαφορετικά στυλ. Ετοιμάζω ένα ισπανόφωνο κομμάτι που είναι έτσι και αυτό κάπως σε Latin ρυθμούς, όπως το κέρναμε από τώρα, αλλά σε λίγο διαφορετικό στυλ. Και ταυτόχρονα κάποια ελληνικά, που νομίζω πως και αυτά θα είναι κάπως πρωτοποριακά και θα βγουν και αυτά στην ώρα τους. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τα όσα είπαμε, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία σε όλα όσα έρχονται, γιατί πραγματικά όταν, αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν ένας άνθρωπος ζει μέσα στην τέχνη και δουλεύει για την τέχνη με όρεξη, πάντα θα παράγει κάτι πολύ θετικό, πάντα πάρα πολύ ωραίο θα είναι το αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις για την τέχνη με όρεξη, με μεράκι, με κέφι, γιατί είναι συστατικά στοιχεία που μέσα στους ρυθμούς της καθημερινότητας ενδεχομένως να τα έχουμε χάσει, πρέπει λίγο να τα ξαναθυμηθούμε και η τέχνη οφείλει να το κάνει αυτό, οφείλει να μας τα υπενθυμίζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή και στο Ήπειρος TV1. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Στον πολιτισμό βέβαια θα μείνουμε και θα μείνουμε σε μια άλλη πτυχή του πολιτισμού. Θα πάμε στο θέατρο. Και θα δούμε μια παράσταση που έρχεται αύριο στο θέατρο της ΣΕΙΜ, της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Ομίδας. Έχει Αυτιά Γαϊδάρου, λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 9.30 στο θέατρο της ΣΕΙΜ στο Φρόντζο, από τη θεατρική ομάδα ΙΦΑΔΗ, που απλώνεται και αναπτύσσει συνεργασίες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια παράσταση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία όλη τη χρονιά φέτος. Sold out παραστάσεις, πραγματικά πολύ πετυχημένη και επιστρέφει λοιπόν αύριο και μάλιστα για καλό σκοπό. Μέρος των εισόδων των εισιτηρίων θα διατεθεί για καλό σκοπό, περισσότερα στο ρεπορτάζ που θα δείτε αμέσως τώρα. Την κωμωδία του Μανώλη Κορέ, ο Μίδας έχει Αυτιά Γαϊδάρου, παρουσιάζουν αύριο Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ η ομάδα τέχνης ΙΦΑΔΗ και ο αθλητικός σύλλογος Βόλεϊ Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο της ΣΕΙΜ στο Φρόντζο. Μετά τις sold out παραστάσεις του χειμώνα που παρακολούθησαν εκατοντάδες θεατές, ο Μίδας επιστρέφει και μάλιστα για καλό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθεί για τα συσίτια του Αγίου Νικολάου Κοπάνων.
Πρόκειται για μια σαρκαστική κωμωδία για το δράμα του ανθρώπου που το πάθος του για τα πλούτη γίνεται αρρώστια και φτάνει στον παροξυσμό και την παρανομία. Μέσα από μια σειρά από κωμικές σκηνές, ευτράπελα, ρεαλιστικές συγκρούσεις και πικρές αλήθειες, σκιαγραφείται η σύγχρονη ελληνική κοινωνία και ο μύθος οδηγείται σε μια ουσιαστική λύτρωση. Το έργο αποτελεί μια οδή στην ανθρώπινη απληστία με φιλοσοφικές καταλήξεις, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων και σχετικό δελτίο τύπου. Θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην θεατρική παράσταση που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Βόλη ΑΕ Γιάννα σε συνεργασία με την ομάδα τέχνης Σιφάδη αύριο Παρασκευή στο Πέθριο Θέατρο του Φρότζου στις 9.30. Η θεατρική ομάδα, η ομάδα τέχνης Σιφάδη είναι μια ομάδα ανήσυχων ανθρώπων που δημιουργήθηκε το 2019 με σκοπό να αφήσει το αποτύπωμα το πολιτιστικό στα δρόμενα της πόλης και έχει όλο αυτό το διάστημα παρουσιάσει θεατρικές παραστάσεις που έχουν διθυραμβικές κριτικές. Η συγκεκριμένη παράσταση παρουσιάστηκε και ξεχώρισε το φετινό χειμώνα με δύο sold out παραστάσεις στο Καμπέριο Θέατρο. Έχει τίτλο «Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου». Είναι του Μανώλη Κορέ σε σκηνοθεσία Νικόλο Τζοβάρα. Η παράσταση που διαπραγματεύεται το ρόλο του πλούτου στη συμπεριφορά και στη στάση ζωής είναι μια κωμωδία η οποία θα την ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα την παρακολουθήσει. Είναι μια άρτια παραγωγή επαγγελματικού επίπεδου. Το δείχνει αυτό και ο κόσμος που την παρακολούθησε τις δύο προηγούμενες παραστάσεις που σας είπα και οι διθυραμβικές κριτικές που απέσπασε από τον τοπικό τύπο. Η ταυτότητα της παράστασης, οι συντελεστές που πρωταγωνιστούν με τη σειρά, με αλφαβητική σειρά, είναι η Ειρήνη Γκούρα, η Ανθή Δρίμτσα, ο Δημήτρης Θωμάς, ο Σίμος Κοντοδήμος, ο Γιάννης Κυριαζής, η Νίκη Λόλη, ο Νίκος Μανούσης, η Βάια Ρούντου, η Φαντή και ο Ευγένιος Στασούλας. Τη διεύθυνση παραγωγής έχει η Λεμονιά Θωμά, την οργάνωση παραγωγής έχει η Νάνση Βάτσου. Είναι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν την ομάδα τέχνης Σιφάδη όλο αυτό το διάστημα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Βόλεϊ Γιάννενα ανέλαβε το ρόλο του συνδιοργανωτή της παράστασης με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας και παρουσία στα αθλητικά και πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Εκ μέρους της ομάδας Βόλεϊ Αθλητικός Σύλλογος Γιάννενα, θα ήθελα να πω ότι είναι χαρά μας τα 10 γενέθλια του Συλλόγου μας να μπορούμε να τα γιορτάζουμε συνδιοργανώνοντας μια ακόμη παράσταση, αυτή τη φορά θεατρική, στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών και μάλιστα να ευχαριστήσω γι' αυτό το λόγο τον σκηνοθέτη τον κύριο Τζοβάρα και την υπέροχη αυτή ομάδα τέχνης που έχει φτιάξει, που ακούσει το όνομα Ιφάδη, που μας δίνει τη δυνατότητα να συνδιοργανώνουμε μια τόσο ωραία παράσταση. Να πω ότι στις προθέσεις μας είναι, όπως λέω κάθε φορά, πέρα από καλούς αθλητές να κάνουμε και χρήσιμους σε αυριανούς πολίτες, οπότε και το θέατρο, όπως και η μουσική και ο αθλητισμός, συμβάνουν σε αυτό. Να πω ότι με τον τρόπο αυτό και εμείς ως σύλλογος επιστρέφουμε ένα μέρος της εμπιστοσύνης που μας δείχνει αφενός μεν η γενιώτικη κοινωνία με τα παιδιά τους που στέλνουν και αθλούνται σε εμάς, αλλά και αφετέρου σε όλους τους ανθρώπους εκείνους που με τις εταιρείες τους μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που λειτουργούμε. Και να ανοίξω μια παρένθεση εδώ να πω ότι είναι όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ότι καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσεις οικονομικά έτσι ένα σωματείο. Αρκεί να σας αναφέρω ότι φέτος η ομάδα μας ήταν και ανδρών και γυναικών στην Α2 κατηγορία, συμμετείχαμε σε όλα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Μάλιστα με την ομάδα των K18 των αγοριών, τα μικρά μας φτάσαμε μέχρι τις 8 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επομένως, θέλουμε με τον τρόπο αυτό να γιορτάσουμε τα 10 γενέθλια της ομάδας μας και είπαμε. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση, όπως είπε και ο κύριος Τζοβάρας, πραγματεύεται πολλά θέματα. Μας δείχνει έτσι με τον τρόπο του ότι πώς το χρήμα και ο πλούτος επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων.
Επομένως, καλούμε αύριο όλο το γενιώτικο κοινό να βρεθεί στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Με τον τρόπο αυτό έτσι να στηρίξει και εμάς, σαν σύλλογος και τη θεατρική ομάδα, αλλά και τέλος να πω ότι θα μας δώσει δυνατότητα ένα μέρος από τα έσοδα να τα διαθέσουμε για τα συσίδια του Αγίου Νικολάου Κοπάνου. Και αν με επιτρέψετε, μια δεύτερη παρένθεση, να πω ότι η ενορία του Αγίου Νικολάου Κοπάνου μαζί με την ενορία Περιοβλέπτου καθημερινά διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό συσιτίων στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Επομένως, είναι καλό να βοηθήσουμε και σε αυτό. Αύριο λοιπόν, 9.30 το βράδυ, στο θέατρο της ΕΗΜ, της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, στο Φρότζο. Πάμε σε μια άλλη εκδήλωση έτσι, για να κλείσουμε, που έρχεται αύριο. Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών γιορτάζει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Πάρκο Λιθαρίτσια τα 40 του χρόνια, 40 χρόνια δράσης και προσφοράς στον πολιτισμό, με την ετήσια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί λοιπόν με τη συμμετοχή των χορευτών του τμήματος. Μια σημαντική επέτειος για το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών. Μέχρι πρότινος λέγαμε του Πνευματικού Κέντρου, τώρα θα λέμε του Δήμου Ιωαννιτών, μετά την κατάργηση των νομικών προσώπων, και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών εντάσσεται στο Δήμο Ιωαννιτών. Την επιμέλεια και τη διδασκαλία έχουν, για όλα όσα θα δούμε αύριο, η εκπαιδευτική φυσική εισαγωγή, δάσκαλη χορού Νίκος Νούσιας, Βασίλης Ράπτης, με τη συνεργασία του Ηλία Γκαρτζονίκα. Την ετήσια παράστασή του, με την συμμετοχή όλων των χορευτών του τμήματος, αφιερωμένη στα 40 χρόνια δημιουργικής και βραβευμένης πορείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζει την ερχόμενη Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο Πάρκο Λιθαρίτσια το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών. Την επιμέλεια και διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, δάσκαλοι χορού Νίκος Νούσιας και Βασίλης Ράπτης, με την συνεργασία του Ηλία Γκαρτζονίκα, οι οποίοι επίσης συμπληρώνουν φέτος 40 χρόνια ως στελέχη του τμήματος. Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί πολύκεντρο δραστηριοτήτων, όπου εκτός του τομέα εκμάθησης εκατοντάδων χορών, τραγουδιών και δρόμενων από όλη την Ελλάδα, ενεργοποιείται εδώ και δεκαετίες, μεταξύ άλλων στους τομείς διοργάνωση σεμιναρίων χορού, θεματικών συναυλιών, συνεδρίων, θεματικών μουσικοχορευτικών παραγωγών και παράλληλων θεματικών εκδηλώσεων. Μάλιστα, έχει δώσει πάνω από 600 παραστάσεις στην Ελλάδα και στις 4 υπήρους της γης. Μεταξύ των διακρίσεών του ξεχωρίζουν το πρώτο και τρίτο βραβείο σε φεστιβάλ στη Λιθουανία και ένα ρεκόρ Guinness. Συνεργάστηκε εξάλλου με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ συχνή είναι η παρουσία του ενώπιον προέδρων δημοκρατίας, πρωθυπουργών, πατριαρχών κτλ. Στην ετήσια παράσταση του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, απευθύνοντας κάλεσμα στους γενιώτες να δώσουν το παρόν και να παρακολουθήσουν το επιστέγασμα μιας ακόμη δημιουργικής χρονιάς, απευθύνεται η δάσκαλη χορού Νίκος Νούσιας και Ηλίας Γκαρτζονίκας. Για πολλούς και σημαντικούς λόγους, η ετήσια παράσταση όλων των τμήματων αποτελεί κορυφαία εκδήλωση στον ετήσιο προγραμματισμό. Στον ετήσιο προγραμματισμό του τμήματος έχουμε πολλές τακτικές παρουσιάσεις, όπως είναι οι παρελάσεις, τα κάλαντα, η γιορτή Τσίπουρου, η γιορτή για τα Σπάργανα του Χριστού, καθώς και πολλές έκτακτες, όπως φέτος ήταν τα σεμινάρια κεφαλοδεσίματος και σεμινάριο παραδοσιακών χορών. Παραμένει όμως κορυφαία εκδήλωση η ετήσια παράσταση των τμήματων. Στα 40 χρόνια παρουσίας, στα 40 χρόνια από τη δημιουργία του χορευτικού, διοργανώσαμε πολλά φεστιβάλ, συμμετείχαμε σε πολλά φεστιβάλ, διοργανώσαμε πολλά σεμινάρια, συμμετείχαμε σε πολλά σεμινάρια με κορυφαίες στιγμές, τα βραβεία που έχουμε κερδίσει σε διεθνείς διαγωνισμούς τραγουδιού και χορού, καθώς και την συμμετοχή του χορευτικού του τμήματος στη δημιουργία ρεκόρ Guinness στην Αγία Νάπα. Πάλι όμως παραμένει κορυφαία εκδήλωση η ετήσια παράσταση όλων των τμήματων, και αυτή, ένας από τους λόγους αυτούς, αποτυπώνεται σε μια αφίσα που φέτος παρουσιάσαμε για την ετήσια παράσταση. Μια χορεύτρια των ενηλίκων τμήματων βοηθάει ένα μικρό παιδάκι να φτιάξει τη φορεσιά του. Είναι από τις όμορφες στιγμές που κατέγραψε ένας φωτογράφος και είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Αλληλεπίδραση, βοήθεια, στήριξη, χειροκρότημα. Γιατί στο τέλος ένας ερασιτέχνης χορευτής περιμένει το χειροκρότημα από τους συγχορευτές του, που μπορεί να είναι και γονείς του, από τους γονείς, φίλους που έρχονται να τον απολαύσουν.
Είχαμε την τιμή ως δάσκαλοι, οι γητρείς μας, μαζί με τον Νίκο Τονούση και τον Βασίλη Τωράτη, για 40 χρόνια να είμαστε μέλη του συγκροτήματος από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε το 1984 σήμερα. Αυτό το κεφαλαιοποιούμε και φέτος, που είναι η επέτειος των 40 χρόνων. Παράλληλα και για εμάς τους τρεις δασκάλους υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα, είναι τα 30 χρόνια από το 1994 που είμαστε δάσκαλοι. Είχαμε την τύχη, την τιμή και την ευλογία αυτή. Περάσαμε, μάθαμε και δώσαμε την ψυχή μας και ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μας αυτά τα χρόνια και στο συγκρότημα και στην πόλη μας και στην Ήπειρο και στη χώρα, αφού η δράση μας απλώνεται και στο εξωτερικό. Γνωρίσαμε και τους ευχαριστούμε γιατί δώσαν σε μας στοιχεία και βοήθησαν την πορεία μας τους δασκάλους μας από εκείνα τα χρόνια που είμαστε χορευτές, τους γραμματείς μας, τον Γιώργο και την Όλγα που έφυγε πέρσι κοντά μας, τους μουσικούς μας, τους υπεύθυνους της σηματιοθήκης, όλους αυτούς τους επαγγελματίες που ήταν δίπλα στο συγκρότημα και το βοήθησαν. Όμως, το μεγαλύτερο ευχαριστώ και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη συγκίνηση που αναφερόμαστε σε αυτούς είναι στους χιλιάδες μαθητές μας. Για αυτούς δουλέψαμε, για την ψυχή τους, μεγαλώσαν σήμερα, πολλοί από αυτούς στέλνουν τα παιδιά τους στο συγκρότημα και αισθανόμαστε περήφανοι όταν στον δρόμο μας αποκαλούν ακόμα δάσκαλε ή μας λένε και ή βλέπουμε οι ίδιοι ότι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους εμπνέεται από τον πολιτισμό και ένα κομματάκι, ένα λιθαράκι βάλαμε και τρεις δάσκαλοι για να χτιστεί αυτό το αύριο στον τόπο μας. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί στους μαθητές μας που για αυτούς γίνεται πρώτη συμπαράσταση, αλλά μια χαρούμενη στιγμή, αν δεν έχεις κόσμο να τη μοιραστείς, δεν αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό και όλοι μαζί θέλουν να τη μοιραστούμε με τους γενιώτες, τους φίλους του πολιτισμού, τους φίλους του συγκροτήματος, τους φίλους των χορευτικών και στις 8.30 ώρα την Παρασκευή να είμαστε όλοι στα Λιταρίτσια, ένα δύο ώρο μεστό σε μια όρφη μεριά της πόλης μας. Το χορευτικό δίνει συχνά παραστάσεις σε σημεία που θέλουμε να αναδειχτούν και πολιτισμικά και τουριστικά και έτσι να περάσουμε όλοι μαζί και τη 40η χρονιά μας και σε μια περίοδο μετά την πανδημία που όλοι προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους, να έχουμε προσθέσει όλοι το είναι μας για να είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα και η ώρα της Ήπειρου ξανά μαζί σας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3 για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά.